Τελικά έπεισα την Παρασκευή να κατέβει για να φτιάξουμε τα ανοιχητιστά τα οποία είχαν γίνει σαν φτιάρια. Είναι περίπου 2 μήνες που τα έχει και τα έχει τσακίσει. Πάντζο, αυτό που το έσπασε. Αυτό. Αυτό στο γυμναστήριο. Γυμναστήριο. Μπάσκετ. Και αυτό το έσπασα, θα σου πω τώρα. Τρώγοντάς το. Όχι. Στην ντουλάπα όταν την έφτιαχνα. Αυτό. Αυτό το ξεκόλλησα μόνη μου. Με είχε φουσκώσει. Το έφτιαξες. Το έβγαλα, δεν ξεκόλλησα μόνη μου πριν έρθει. Αυτό. Αυτό στο μπάνιο όταν έκανα. Αυτό εντάξει, δεν έφτιαξες. Και αυτό ήταν το δώρο της Πάντσο και ξεκινάμε να φτιάχνουμε τα νύχια. Ξεκινάμε κλασικά με ινόπνευμα ώστε να κάνουμε μια αντισηψία στα χέρια και στα δικά μου και ξεκινάω να αφαιρώ το υλικό με τον τροχό. Θα αφαιρέσω όλη την επέκταση, όλο το γαλλικό, θα το φτάσω μέχρι το φυσικό της ώστε να έχει μια φυσική ενίσχυση. Το σχήμα θα το διατηρήσω και θα κάνω επιμήκυνση και στα υπόλοιπα τα οποία έχουν σπάσει, τα μισά δηλαδή. Και ξεκινάω να φέρω πολύ καλά εδώ και τις ανασηκώσεις του γλυκού λόγω του σπασίματος. Εδώ πέρα το έχει σπάσει πρόσφατα και πολύ βαθιά μάλιστα, αφού είχε μια μικρή αιμορραγία κάτω στο υπονύχιο. Αυτό ήταν πιο παλιό, αφαιρώ όλο το γλυκό, όλο το τζέλ. Συνεχίζω στον αντίχειρα, ο οποίος είχε και αυτό στην ίδια μοίρα. Εννοείται είναι η Πάντζο. Και αφαιρώ και εδώ το φούσκωμα και συνεχίζω να αφαιρώ και το top coat από την επιφάνεια των νυχιών. Συνεχίζω και στο μικρούλι. Και ξεκινάω να σχηματίζω πρόχειρα το οβάλ με μία λίμα. Θα αφαιρέσω και την γυαλάδα του νυχιού, του φυσικού νυχιού που έχει μεγαλώσει, που έχει αναπτυχθεί σε αυτούς τους 2 μήνες, ώστε να κάνουμε συντήρηση. Συνεχίζω και με τον παράμεσο. Γενικώς δουλεύουμε με πολύ τραχιές λίμες, θέλει μια μικρή προσοχή στο φυσικό νύχι, εντάξει δεν χρειάζεται να το λεπτυμνούμε πάρα πολύ, ίσα να φύγει η λιπαρότητα από την επιφάνεια ώστε να κολλήσει το υλικό και οποιοδήποτε υλικό. Εδώ θέλει πολύ απαλές κινήσεις διότι είναι πολύ βαθύ το χτύπημα και αφαιρώ τη γυαλάδα γύρω από τα πετσάκια. Αφαιρώ τη γυαλάδα και τον νεκρόδερμα που έχει κολλήσει πάνω στην επιφάνεια των νυχιών. Συνεχίζω με τον δείκτη και συνεχίζω και με τον αντίχειρα όπου κάνω τα ίδια. Και σήμερα θα χτίσουμε αυτά με φόρμες όπως κάνω συνήθως. Σπάνια χτίζω με tips. Και τώρα παίρνουμε ένα pusher, σπρώχνουμε πίσω τα cuticles μας σε όλα τα νύχια γιατί δεν θέλουμε να μείνει κανένα ίχνος πετσακίου διότι αυτό θα ανασηκώσει το υλικό, οπότε είμαστε αρκετά σχολαστικοί στα πετσάκια. Ρίζω τέλεια και εδώ παίρνω το φρεζάκι για τα πετσάκια και ξεκινάω να τα αφαιρώ. Και εδώ το έχω δεξιόστροφα και κάνω κινήσεις από τα δεξιά προς τα αριστερά, δηλαδή προς τα αριστερά. Όπως φαίνεται. Και αφού τελειώσαμε με τα πιτσάκια, ξεσκονίζουμε πολύ καλά
Και τώρα θα κόψουμε ό,τι μας ενοχλεί. Τα πετσάκια τα κάνω πάντα στο τέλος. Αλλά εδώ πέρα θα κόψω ό,τι με ενοχλεί, ό,τι θεωρώ ότι μπορεί να ενοχλήσει το χτίσιμό μου. Και τώρα θα βάλουμε φόρμες στα υπόλοιπα τρία, γιατί θα δείξω μόνο το δεξί χέρι. Στο άλλο δεν θα προλάβω και θα μείνω από μπαταρία ή θα γεμίσει μνήμη ή γενικά όλα αυτά τα θέματα μέχρι να τα λύσω. Και καθαρίζω πρώτα με ασετόν όλα τα νύχια, να φύγει και η σκόνη και η αλάδα και η λιπαρότητα. Η αλάδα είναι η λιπαρότητα. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσω να βάζω αφυδατωτικό, δηλαδή dehydrator, και χρησιμοποιώ ένα της IBD, το οποίο το χρησιμοποιώ εδώ και αρκετό καιρό. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω και το primer stick της IBD επίσης, το οποίο είναι λίγο δύσοσμο. Τώρα θα χρησιμοποιήσω και το gel, το cover pink της IBD, το οποίο είναι αρκετά παχύρευστο, δεν είναι τόσο ρευστό όσο το έχω συνηθίσει και αυτό μου αρέσει. Και ξεκινάω, παίρνω μία μπάλα και την απλώνω σαν βάση και στην συνέχεια παίρνω άλλη μία μπάλα και την απλώνω πολύ καλά, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να λιμάρω μετά τον νύχι. Πολύ απαλά κάθετες κινήσεις, κατακόρυφες. Και είναι τέλειο. Συνεχίζω με τον παράμεσο, τον οποίο επίσης απλώνω μία λεπτή στρώση ως βάση και στην συνέχεια απλώνω το υπόλοιπο, άλλη μία μεγαλύτερη μπάλα για να κάνει καλύτερη επαφή και να απλωθεί πιο ομοιόμορφα. Και εδώ επίσης προσέχω το άπλωμα, το στρώσιμο του υλικού, έτσι ώστε να χρειαστεί λιγότερο λιμάρισμα. Συνεχίζω με το μέσο, όπου θα χτίσουμε νυχάκι περίπου μέχρι τη γραμμή 2, έτσι ώστε να είναι ίσα με τα άλλα, και αφού άπλωσα μια πολύ λεπτή βάση στην ουσία, κάνω την επέκταση και εδώ θα περάσω άλλη μια στρώση gel, οπότε θα μπει έτσι μέσα στην λάμπα και συνεχίζω και με τον αντίχειρα, όπου θα χτιστεί και αυτός μέχρι το 2 σε σχήμα oval. Το σχηματίζω ήδη από τώρα για να μην χρειαστεί πολύ μετά και είναι έτοιμα για να μπουν στη λάμπα για 2 λεπτά. Και βλέπουμε το μικρό ότι είναι τέλειο, δεν χρειάζεται καν λιμάρισμα, όπως και ο παράμεσος στον οποίο έχουμε κάνει τη συντήρηση, και εδώ στα οποία κάνουμε επέκταση συνεχίζουμε με άλλη μια στρώση gel. Και προσέχω ιδιαίτερα στο σημείο πίεσης, όπου βάζουμε το περισσότερο υλικό ώστε να είναι αρκετά γερό και να αντέχει στα διάφορα χτυπήματα και διάφορες πιέσεις, έτσι ώστε να μην σπάσει. Και εκεί είμαι αρκετά δεγενεόδορη, βάζω ποσότητα, αλλά δεν το θέλω και πολύ πάνω, διότι είναι σχετικά κοντό το νύχι για τα δικά μου δεδομένα. Συνεχίζω με τον αντίχειρα, απλώνω πολύ καλά με κατακόρυφες, στρογγυλές κινήσεις, το τζέλ μου. Και τώρα, αφού πολυμερίστηκαν μετά από 2 λεπτά, αφαιρώ τις φόρμες. Καθαρίζω με cleanser, το οποίο είναι ένα διάλειμμα αλκοόλης, και καθαρίζω με ένα φύλλο κυταρίνης και με χαρτοπετσέτα, το ίδιο πράγμα είναι. Και αφού έφυγε η κολλώδης επιφάνεια που αφήνουν τα τζέλ, ξεκινάω να σχηματίζω τον νύχι. Συγκρίνω τα δύο νύχια για να δω μέχρι πού είναι το κατάλληλο μήκος, έτσι ώστε να φαίνονται όμοια, να φαίνονται και να είναι όμοια και ίσα. Και ξεκινάω πάντα το λιμάρισμα μου από τα πλαϊνά, σχηματίζοντάς το δηλαδή, και με στη συνέχεια
άλλο στην επιφάνεια ώστε να την κάνω λεία και ομοιόμορφη. Ώστε να αποφύγει και το χρώμα έτσι. Συνεχίζω με τον δείκτη. Σχηματίζω πρώτα τα πλαϊνά και στη συνέχεια πάνω στην επιφάνεια. Και εδώ βλέπω ότι ο μέσος είναι λίγο μακρύς, οπότε του κόβω μισό μπόι, χάνει λίγο ύψος, μήκος. Προσέχω πάρα πολύ κοντά στα πετσάκια, διότι η τριβή μπορεί να τα ερεθίσει. Ξεσκονίζω. Σχηματίζω πολύ καλά το βάλ. Και συνεχίζω και στο αναντίχειρα. Ξεκινάω πρώτα από τα πλαϊνά. Σχηματίζω την κορυφή του οβάλ. Ξεσκονίζω, λιμάρω και έχουμε εδώ ατελείωτο λιμάρισμα, πραγματικά επί 10 φορές το ίδιο πράγμα. Είναι η πιο βαρετή διαδικασία στα νύχια, αλλά η πιο ουσιαστική, γιατί αυτή θα μας δώσει τη γερή βάση για να αναδειχθεί το χρώμα, το σχέδιο και γενικά όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα θα καθαρίσουμε τα πετσάκια και στην ουσία εκτός από τα πετσάκια με αυτό εδώ το φρεζάκι αφαιρώ την ποσότητα του τζέλ η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στα πετσάκια, έτσι ώστε να φαίνεται τελείως φυσικό το νύχι, σαν να αναπτύσσεται από τη μήτρα, τη ρίζα του νυχιού, το τεχνητό. Το λεπταίνω και αφαιρώ επίσης και πετσάκια και υλικό ώστε να δείχνει τελείο και άκρος φυσικό. Το κάνω σε όλα τα νυχάκια. Τέλος και στον αντίχειρα. Και αφού ξεσκονίσουμε είμαστε έτοιμες και είμαι έτοιμη να κόψω τα πετσάκια μου και θα κόψω ό,τι πετάγεται, ό,τι φαίνεται και ό,τι πρέπει να φύγει. Και έτσι το νύχι δείχνει πραγματικά περιποιημένο, καθαρό. Και δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Συνεχίζω και στα υπόλοιπα νύχια, ξεσκονίζω. Είμαι αρκετά προσεκτική ώστε να μην δημιουργήσω κάποια αιμορραγία ή κάποιο κόψιμο και με εμποδίσει μετά στο βάψιμο. Συνεχίζουμε και με τον αντίχειρα, last but not least. Τα κόβω όλα, τέλεια. Και είμαι εκτός κάμερας, μπράβο. Και τώρα αφού καθαρίσαμε, είμαστε έτοιμοι να απλώσουμε την πρώτη στρώση του χρώματος. Εδώ θα χρησιμοποιήσω ένα καφέ χρώμα, το οποίο είναι αρκετά υδαρό, οπότε θα βάλω τρεις στρώσεις, θα απλώσω τρεις στρώσεις από αυτό το χρώμα. Και παρατήρησα ότι έχει και μία θερμοευαίσθητη ιδιότητα, ας πούμε, διότι στο ελεύθερο άκρο κάτω θα είναι πιο σκούρο, ενώ πάνω στη βάση του νυχιού θα είναι πιο κόκκινο. Οπότε θα πούμε ότι είναι και ένα θερμικό, παύλα, θερμοευαίσθητο, παύλα, changing color, χρώμα. Changing color, color. Αφού έκανα τον πολυμερισμό 2 λεπτά, συνεχίζω με τη δεύτερη στρώση, όπου αποκτάει ένα πιο καφέ, μια πιο καφείδες απόχρωση. Συνεχίζω και με το μικρό. Και
τελείως διαφορετική η πρώτη με τη δεύτερη στρώση και με την τρίτη θα δείξει περισσότερο. Συνεχίζω στο μέσο. Και σήμερα θα κάνουμε ένα χειμερινό σχέδιο, το οποίο μπορώ να πω ότι δεν άρεσε στην Pantzo, οπότε της τα άλλαξα μετά ως καλή αδερφή. Απλώνω την τρίτη πολύ καλά, απλώνω και στον αντίχειρα και το σχέδιο που θα κάνουμε είναι το πλεκτό, το sweater nails, το οποίο είναι σαν ανάγλυφα σχήματα πάνω στα νύχια. Τώρα απλώνω το matte top coat. Και αυτό είναι της εταιρείας Jelly το πιο καλό που έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Το μόνο μείον του είναι ότι κυτρίνησε το πινελάκι μετά από κάποιες χρήσεις. Έχει κυτρινίσει και το ημιμόνιμο, αλλά δεν φαίνεται ευτυχώς πάνω στα χρώματα, διότι είναι αρκετά ελάχιστη η διαφορά. Αλλά ναι, αυτό είναι το μείον του, αλλά είναι πάρα πολύ καλό σαν μάτ, αφήνει ένα βελουτέ εφέ και είναι πάρα πολύ απαλό και μαλακό στην αφή. Και τώρα είμαι έτοιμη για να κάνω το σχέδιο και παίρνω κλασικά ένα φύλλο από Formes, το οποίο εννοείται ότι δεν πετάω, και θα χρησιμοποιήσω ένα dotting tool, ένα πινελάκι, τώρα αφαιρώ την κολόδη ουσία με cleanser, ώστε να φύγει και να έχουμε μια καθαρή επιφάνεια για να δουλέψουμε. Ξέχασα να πω ότι θα χρησιμοποιήσω και διάφανη ακριλική. Και ξεκινάω να κάνω τυχαίες διαγώνιες γραμμές με το ίδιο χρώμα. Προσέχω να βάζω λίγη ποσότητα παραπάνω, αλλά όχι too much, ώστε να μην τρέξει και απλωθεί. Ξεκινάω το ίδιο σχέδιο και στον παράμεσο και εδώ είμαι λίγο γενναιόδορη, ώστε να απορροφηθεί η ακριλική και να αποκτήσει ένα 3D εφέ. Και εδώ κάνω κάποιες διακεκομμένες γραμμές. Συνεχίζω με το κλασικό σχέδιο που είναι σαν S. Ξεκινάω να κάνω μία χιονονυφάδα στην άκρη. Και θα βάλω και κάποιες τελείες με το dotting tool. Συνεχίζω, προσπαθώ να μην είμαι αρκετά υπερβολική. Κάνω ένα άστρο σε ένα στρογγυλό και εδώ δεν παρατήρησα την καταστροφή που έκανα με το πινέλο και δεν το παρατηρώ μέχρι και να βάλω την ακριλική. Αλλά εννοείται ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει μια καταστροφή, δεν μπορούσε να μην γίνει μια καταστροφή. Και εννοείται θα ανέβει διότι δεν το τράβηξα τζάμπα. Το σχέδιο μπορούσα να το σβήσω και να το ξανακάνω από την αρχή, αλλά παραγγέλνουν, οπότε είπα να συνεχίσω και ό,τι βγει. Και αφού τελείωσα και με τον αντίχειρα, αρχίζω να απλώνω την ακριλική με το pusher, με την πιο κυρτή μεριά του pusher, πάνω στα νύχια. Και εδώ πέρα είναι η στιγμή που συνειδητοποιώ ότι διαλύθηκε, το βλέπω καλά. Αλλά δεν πτωούμε, συνεχίζω με τον δείκτη και τον αντίχειρα επίσης. Και στην ουσία ρίχνω ποσότητα τόσο ώστε να απορροφηθεί από το ημιμόνιμο και να φαίνεται ματ. Και εδώ έχω πάρει το dotting tool, το οποίο το βουτάω λίγο μέσα στο ακριλικό και προσπαθώ να οριοθετήσω τα σχήματα στο μέσο. Και
Αυτό πολυμερίζω για 2 λεπτά σε UV λάμπα. Ξεσκονίζω, προσπαθώ να διορθώσω εδώ πέρα το χάος. Ξεσκονίζω αρκετά. Προσπαθώ άδικα. Αλλά μπορώ να πω ότι μετά με το πλύσιμο δεν φαίνονται αυτές οι άσπρες γραμμές οι οποίες έχουν γίνει από την δική μου πίεση. Εδώ είναι το αριστερό χέρι το οποίο έφτιαξα πριν, μιας και σταμάτησε η μπαταρία, οπότε έπρεπε να την φορτίσω και έτσι είναι τα νυχάκια πριν το λαδάκι. Και απλώνω το λαδάκι για να εντατώσουμε τα πετσάκια και να δείχνουν super wow. Το απλώνω σε όλα, κάνω ένα μικρό μασασάκι σε κάθε δάχτυλο. Γιατί δεν είναι και λίγο αυτό που περνάνε. Τα σπρώχνουμε, τα κόβουμε, τα πιέζουμε, τα λιμάνουμε. Και αφού έχω απλώσει το λαδάκι μου, αυτή είναι η τελική φωτογραφία. Μοιάζει και τα χέρια έχουν πληθεί και έχουν φύγει και όλες οι σκόνες. Και αυτό ήταν για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο, μέχρι τότε να προσέχετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή. Γεια σας!